εκ νέου επαναπροσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας και η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και η δήλωση περί υποχωρήσεων από αφετηριακές θέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη. Γιατί δεν είχε πει τη μαγική λέξη υποχωρήσεις από αφετηριακές θέσεις ο κ. Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές? Είναι πολύ ωραίο όταν συνομιλούν δύο αντίδικοι του αστικού δικαίου και του ποινικού και μπαίνουν στο mediation, στη διαμεσολάβηση. Είναι πολύ ωραίο αν πρέπει να κάνουμε σασμό, μια και είμαστε στην Κρήτη. Είναι πολύ ωραίο αν θα ήθελε να συνομιλήσει η Ελλάδα με την Δανία. Ξεχνάμε και αγνοούμε ποια είναι η Τουρκία. Οι καλεσμένοι της εκπομπής αναφέρθηκαν στις στοχεύσεις της Τουρκίας και πώς η προωθούμενη, όπως όλα δείχνουν, προσφυγή στη Χάγη μπορεί να διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Τουρκία δεν επιζητεί κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν επιζητεί μερίδιο από την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου στο Αιγαίο. Τα επιζητεί όλα αυτά, αλλά ως παρεπόμενα της απέτησής της για εδαφική κυριαρχία, αμφισβητεί νησιά. Συνεπώς, εάν πάμε στο διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, σε έναν διαιτητή, και του πούμε να οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη επιλύοντας όσα προβλήματα ήθελε προκύψουν, δηλαδή και τις ενστάσεις που θα πει η Τουρκία, μα τα νησιά από τα οποία επιχειρείτε να μετρήσετε ΑΟΣ δεν σας ανήκουν, ανήκουν σε εμάς. Εμείς δεν αμφισβητούμε τα μικρασιατικά παράλια, ότι είναι τουρκικά. Η Τουρκία όμως αμφισβητεί τα παράλια πολλών νησιών, 157. Πώς θα πάμε λοιπόν στη Χάγη? Η Τουρκία λοιπόν κάνει προβολή γεωπολιτικής σημαίας, ότι ό,τι και να γίνεται σε Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα, αλλά τέλος πάντων μια και μιλάει για αυτό το θέμα, θα ρωτάτε εμένα. Άρα λοιπόν το φόβο μου να έχετε. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τη στάση της, αντικείμενο σχολιασμού υπήρξε ακόμη και το ότι την ώρα που η Τουρκία είναι έτοιμη να προμηθευτεί F-16, δεν έχουν ζητηθεί εγγυήσεις ακόμη και για συλλογική συνδρομή του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που μέλος της συμμαχίας στραφεί κατά άλλου μέλους. Το θέμα του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα διακατέχεται από το σύνδρομο του Ναβαρίνου. Σημαίνει ότι ελάτε, σώστε με. Η Τουρκία λέει, μετέχω οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ, αλλά προσφέρω συμμαχία. Ποιοτικά, τα χαρακτηριστικά είναι τελείως διαφορετικά. Το ζητάω συμμαχία από το ΝΑΤΟ, το προσφέρω συμμαχία στο ΝΑΤΟ. Και είμαι διατεθειμένος να σας κάνω τη βρώμικη δουλειά. Και τους την κάνει. Και αυτό για αντάλλαγμα. Εάν θέλουμε να γίνουμε ενατοικότεροι των ατοικών, πρέπει να προβάλλουμε στο στίβο που λέγεται ΝΑΤΟ τα εθνικά μας συμφέροντα. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τη συμμαχία να εγγυηθεί και το δικαίωμα της συλλογικής συνδρομής, την υποχρέωση μάλλον, το δικαίωμά μας να ζητήσουμε συλλογική συνδρομή και την υποχρέωση να μας την παράσουν, εάν ένα μέλος της συμμαχίας στραφεί για περίεργους λόγους κατά άλλου μέλους της συμμαχίας. Αυτά τα πράγματα εμείς δεν τα βάζουμε μέσα στο ΝΑΤΟ, αυτολογοκρινόμενοι και υιοθετούντας την λογική του καλού παιδιού. Καλού για ποιο? Για τον ατοικό συμφέρον. Δηλαδή το εθνικό δεν μετράει. Ως προς την πορεία των συνομιλιών, εκείνο που διευκρινίστηκε είναι ότι η Τουρκία διεκδικεί ένα συγκεκριμένο ρόλο, την ώρα που εκτιμήσεις για το τι τελικά επιχειρεί να πάρει δεν θα βοηθήσουν όπως εκτιμούν τελικά το διάλογο και την εξέλιξή του. Η Τουρκία ηρεμεί την επίθεση, τάχα μου, και η Ελλάδα τι κάνει, σταματάει την ομαδική οργάνωση. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος, αλλά είμαι επαγγελματίας και βλέπω μπροστά του αυτό, και τα βλέπουν και οι ξένοι διπλωμάτες. Και αυτοί είναι οι φόβοι τους, ότι θα ναυαγίσει είτε από την πλεονεξία των Τούρκων και το αδιάλακτο των Τούρκων, είτε από μια εξέγερση των ίδιων του των ψηφοφόρων. Αυτόν που του δώσαν το 41%. Αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, με τους προσκεκλημένους της εκπομπής να μιλούν για αλλαγή στη στάση της Ελλάδας και πάντως το διαχωρισμό από τις κυπριακές διεκδικήσεις. Στείλαμε εμείς τον κύριο Γιαναπετρίτη στην Κύπρο για να τους πει ότι τώρα που είναι αυτός υπουργός εξωτερικών, έχουν την ευκαιρία, είναι ιστορική ευκαιρία, να λυθεί το Κυπριακό, αλλά για τον απλούστατο λόγο δεν τον ενδιαφέρει πώς θα λυθεί. Αυτό που τους είπε είναι ότι η Ελλάδα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα είναι πλέον δέσμιες του κυπριακού προβλήματος. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους στους οποίους κάναμε ως επίσημο κράτος, ως ελληνικό κράτος, το μέγιστο δυνατό κακό, τώρα τους παρατάμε και τους λέμε έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για εσάς όσο και για τη Σιγκαπούρη. Η Κύπρος έχει φύγει εκτός πια κάδρου της Ελλάδας. Απόλυτα. Θεωρείται πρόβλημα απόλυτα βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία ενδεχομένως? Απόλυτα. Απόλυτα. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Και εσείς το ίδιο?